μπάλα από τον Βασίλη τον Παστρωμά για τον Σπαΐ, τον Τάσο τον Σπαΐ. Σπαΐς, ποιος έχει πάει πολύ καλά σήμερα το παιχνίδι, το 1-2 με τον Δάρλα, Σπαΐς και το κόρνερ από τον Τσάμπι. Δεύτερο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, έκτος το παιχνίδι για τον Ακαρνανικό, που σίγουρα θα πάει ο Σπαΐς να το εκτελέσει και αυτό ή όχι. Όχι. Αποτελεί είδηση, ο Σπαΐς δεν πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάει ο Μπανάκας. Και ο Σπαΐς βέβαια θα βγει εκτός μεγάλης περιοχής για να κερδίσει την κόντρα ίσως και να κάνει κάποιο σουτ. Πράγματι αυτό γίνεται. Ο Μπιτσικόγκος μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και τώρα τον Λιακό. Με τον Βασίλη τον Κλαμπάνο να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Σπαΐς δίνει την μπάλα στον Κλαμπάνο. Ο οποίος ήρθε από την Αχαϊκή στον Ηλιακό. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής και τώρα μπροστά ο Ακαρνανικός με το Σπαΐ, ο οποίος κλείνεται και σταματάει για να ανέβουν και οι συμπαίκτες του βέβαια. Και τώρα Κωνσταντίνου. Μπιτσικόκος με δύο παίκτες κλείνεται και του Ηλιακού. Τελικά ο Αρχιμανδρίτης θα δώσει για τον Κράγκαρη, είναι σε θέση offside ο Θανάσης ο Κράγκαρης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 75ο λεπτό της συνάντησης. Πάντα το 1-0 για τον Ακαρνανικό από το 3ο λεπτό με τον γκολ που πέτυχε ο Μπανάκας. Ύστερα από το απευθείας τύπημα φάουλ του Σπαΐ, μπαλά χτύπησε στη δεξιά καθετιδοκό της εστίας του Τρυφωνόπουλου και στη συνέχεια ο Μπανάκας την έστειλε στα δίχτυα. Το ανήμπορο βέβαια να αντιδράσει Αντρέα Τρυφωνόπουλο, ο οποίος έχει κάνει σωτήριες επεμβάσεις στη συνέχεια και έχει σταματήσει το σκορ στο 1-0. Κλαμπάνος. Κλαμπάνος τώρα διώχει μακριά. Αρχιμανδρίτης, γυρίζει πιο πίσω στον Κράγκαρη. Κάνει κίνηση ο Μουσερής, τον βλέπει ο Κράγκαρης, του πετάει την μπάλα. Μουσερής τώρα με τον Χούσο. Χούσος κλέβει τελικά. Ο Μουσερής κερδίζει με το πείσμα του. Θα βγάλει και τη σέντρα για τον Κράγκαρη, η μπάλα περνάει για τον Κλαμπάνο. Θα προλάβει ο Κλαμπάνος. Δεν προλαβαίνει τελικά, το πλάγιο είναι για τον Ακαρνανικό. Γρήγορα γρήγορα με τον Κωνσταντίνου για τον Αλεξανδρή και τον Σπαΐ. Σπαΐς τώρα πέφτει ο Κλαμπάνος και ρίχνει τον Σπαΐ στο έδαφος. Τον βρίζουν όπως βλέπετε και εσείς απέναντι εκεί οι φίλοι του Ακαρνανικού. Τα έχουν βάλει με τον Βασίλη τον Κλαμπάνο. Και τώρα Κωνσταντίνου στο πλάγιο για τον Αλεξανδρή και πάλι Κωνσταντίνου. Λάθος από τον παίχτη του Ακαρνανικού. Το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό, με τον Βασίλη τον Κλαμπάνο να ετοιμάζει να το εκτελέσει. Κλαμπάνος λοιπόν στο πλάγιο για τον Αγγελάτο, ο οποίος κερδίζει την κόντρα. Χάνει όμως την μπάλα και τώρα μπροστά οι παίκτες του Ακαρνανικού, αλλά ο Χρήστος Κράγκαρης εκεί πολύ έξυπνα και πολύ ωραία κέρδισε την μπάλα. Αλλά στη συνέχεια κάνει το λάθος. Αλεξανδρής κρατάει, προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, ο Κλαμπάνος όμως παραχωρεί. Το τρίτο κόρνερ του δευτέρου ημιχρόνου για τον Ακαρνανικό, το 7ο στο παιχνίδι. Που πηγαίνει ο Μπανάκας να το εκτελέσει και αυτό. 77,5 λεπτά παίζονται στο δημοτικό στάδιο των Φυτιών. Το 1-0 παραμένει από το τρίτο λεπτό, χάρη στον κόλ του κυρίου που τώρα εκτελεί το κόρνερ, του Μπανάκα. Χιμανδρίτης εκεί πήρε την κεφαλιά, έδιωξε. Σπαΐς προσπαθεί, Μουζής, Μπιτσικόκος. Μπιτσικόκος τώρα, προθυμένη παλιά, το σούτα τον Δάρλα, αλλά δεν ήταν σούτα, αυτό ήταν πάσα στον Τρυφωνόπουλο. Τρυφωνόπουλος γρήγορα, γρήγορα για τον Πανουτσόπουλο και παλιά είναι για τον Καραθανάση, δεν, για τον Κράγκαρη, συγγνώμη, δεν είναι σε θέση offside. Γκολ, το γκολ για τον Κράγκαρη, ισοφάριση από τον Θανάση τον Κράγκαρη στο 33ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Το τι γίνεται δεν μπορώ να σας περιγράψω, φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης ο Κράγκαρης πήρε αυτή την παλιά, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε τον Καλομύρη, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έτσι λοιπόν από το 33 του δευτέρου ημιχρόνου ο Ηλιακός Λαχιανών ισοφαρίζει με τον Θανάση τον Κράγκαρη, ο οποίος πετυχαίνει το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα. 78 λοιπόν, στο 78 ο Ηλιακός Λαχιανών ισοφαρίζει και φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με τον Θανάση τον Κράγκαρη. Το παιχνίδι ανάβει βέβαια στα επόμενα 12 λεπτά που υπολείπονται. Θα δούμε άλλο ποδόσφαιρο σίγουρα. Πιο δυνατό
Και τώρα Μπίκος, ο Μπίκος κάνει κίνηση, περνάει ο Μπίκος. Για να δούμε, φεύγει ο Μουσερή, θα ανοίγει ο Μπίκος την μπάλα. Είναι μόνος του, γυρίζει τελικά την μπάλα αριστερά για τον Θανάση τον Γκράγκαρη. Αυτός θα κάνει τη σέντρα σου την μπάλα out. Λάθος από τον Θανάση στην φάση αυτή. Ήταν δύο παίκτες από δεξιά και ο Μουσερή, αλλά και ο Μπίκος. Η μπάλα έκανε το λάθος στη φάση αυτή. Ο Θανάσης, ο Γκράγκαρη, ο σκόρερ του μοναδικού μέχρι στιγμής τέρματος του Ηλιακού, έκανε την σέντρα σου. Η μπάλα πέρασε out. Ήταν μόνος του Μουσερής και Μπίκος. Πίεση τώρα ο Λιακός, ο οποίος έφερε στα ίσα, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι. Και τώρα με τον Τσάμι, μια προθυμένη παλιά και πάλι για τον Γκράγκαρη. Βγαίνει πολύ έξυπνο όμως εκεί και κερδίζει την μπάλα ο Παστρωμάς. Κάνει το λάθος, επάνω στον Γκράγκαρη μπάλα. Και τώρα Μπίκος μέσα στη μεγάλη περιοχή ανοίγει την μπάλα. Διώχνουν οι παίκτες του Ακαρνανικού με τον Μπανάκα. Και το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό.